ξεκίνησε με κάποια προβλήματα η παραγωγή μήλου φέτος, ειδικά στην αθωφορία. Την περίοδο της αθωφορίας είχε κάποιες βροχές που μετέφεραν αρκετή σκόνη με αποτέλεσμα να λερωθούν τα λουλούδια και να μην κοντεύει μέλισσα. Είχε αρκετά μειωμένη παραγωγή. Η παραγωγή ήταν μειωμένη φέτος γύρω στο 30-40% σε σχέση με πέρσι και σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χρονιές. Τώρα αυτό δεν το αναγνωρίζει ο ΕΛΓΑ, δεν το αναγνώρισε το Υπουργείο, δεν το αναγνώρισε κανένας. Όλοι θέλανε χρόνο, όλοι πιαστήκαν αδιάβαστοι. Λες και άμα σκάσει μια ατομική βόμβα δεν τρέχει τίποτα, ή άμα σκάσει ένα ηφαίστειο δεν τρέχει τίποτα. Τι εννοείτε, ότι όλη αυτή η ζημιά δεν αναγνωρίζεται? Ο νόμος λέει, κύριε Μωυσίδη, γιατί έχουν γίνει και όλοι νομικοί. Όλοι νομικοί, ο κανονισμός μας, ο νόμος μας, όλοι νομικοί σε αυτή τη χώρα έχουν γίνει. Και ξέρουν να ερμηνεύουν και να διαβάζουν και κανονισμούς. Δεν μπορούν να καταλάβουν όταν γίνεται μια ζημιά που δεν φταίει ο άνθρωπος και έχει γίνει από άλλες καιρικές συνθήκες, γιατί μόνο στην Ελλάδα δεν μπορούν ούτε να αποζημιώσουν. Βέβαια, αν ήταν αυτά στην Πελοπόννησο ή κάπου αλλού, ή στη Λάρισα, θα γινόταν το έλεγχο να δει. Να ρωτήσω λίγο. Ότι αυτή η μείωση της παραγωγής λόγω των καιρικών συνθήκων που έχουμε, δεν αναγνωρίζεται από τον ΕΛΓΑ αυτή η ζημιά που έχετε πάθει σε σχέση δηλαδή με τις άλλες χρονιές? Ναι, ναι, ναι. Δεν αναγνωρίζεται από τον ΕΛΓΑ. Δεν αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο, γιατί αυτό έγινε την Άνοιξη. Έγινε τον Απρίλιο, δεν έγινε τώρα. Και τώρα προσπαθούν να μας πούνε ότι ξέρεις, εμείς αν ήμασταν κυβέρνηση, μπορεί κάτι να κάναμε. Οι άλλοι λένε, εμείς τώρα αναλάβαμε, τι να κάνουμε, και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Έχετε έρθει σε επαφή, μήπως μπορέσει να βρεθεί μια άκρη σε αυτό το θέμα? Βεβαίως, έχουμε κάνει και σύσκεψη, έχουμε κάνει και με τον ΕΛΓΑ και με την πρώτη συμβουλή την Ολυμπία της Δελγιορίδου. Ζητήσανε λίγο χρόνο για να το δούνε, αλλά ο χρόνος για αυτούς πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 500 χρόνια. Από 500 χρόνια θα το συζητάνε. Με τον κύριο Τσικαλάγια μιλήσατε, με τον κύριο Τσικαλάγια αυτό? Ο κύριος Τσικαλάγιας γνωρίζει τώρα το πρόβλημα, αλλά λέει, εμείς τώρα αναλάβαμε, να δούμε, να κάνουμε, ξέρω εγώ πότε θα το δούμε, πότε θα το κάνουμε, τι θα κάνουμε. Αυτή η μείωση της παραγωγής τι σημαίνει? Δεν αλλάζουν. Οι ίδιοι άνθρωποι αλλάζουν θέσεις, οι ίδιοι άνθρωποι. Νοοτροπίες δεν αλλάζουν. Αυτή η μείωση της παραγωγής τι σημαίνει για την περιοχή που έχουμε φέτος? Μια τεράστια απώλεια εισοδήματος. Και κάποιοι άνθρωποι δεν θα έχουν να βάλουν ούτε πετρέλαιο ούτε ξύλα να κάψουν για το χειμώνα. Γιατί έχει παραγωγούς οι οποίοι έχουν 80-90% μείωση της παραγωγής. Δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι ότι τίθεται θέμα επιβίωσης μετά. Πράγμα που σε άλλες χώρες, όταν τίθεται θέμα επιβίωσης, παρεβαίνει το κράτος. Αλλά τώρα για ποιο κράτος να συζητήσω είναι άλλη ιστορία. Όσον αφορά και αυτή την ποσότητα που υπάρχει, πού είναι να διατεθεί, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό? Η περισσότερη ποσότητα που διατίθεται είναι στο εξωτερικό. Ένα 10-20% διατίθεται στην εγχώρια αγορά στην Ελλάδα. Οι περισσότερες ποσότητες φεύγουν στο εξωτερικό. Και ευτυχώς δηλαδή είναι και το εξωτερικό που βοηθάει εδώ πέρα. Που βοηθάει. Άρα τώρα... Βέβαια και αυτά όλα με πολλές τρικλοποδιές. Γιατί ξαναρχίσανε πάλι φέτος, πάλι ελληνοποιήσεις, πάλι έρχονται πράγματα απ' έξω και βαφτίζονται ελληνικά, και το μόνο που κάνουν είναι να είναι παρατηρητές όλοι. Περιμένουν να δω αποτελέσματα, περιμένουν. Γιατί άλλα λέγανε και άλλα βλέπουν να κάνουν. Και σκοπός τώρα είναι να βρεθεί μια λύση στο μεγάλο πρόβλημα που μας αναφέρατε. Ότι ο κόσμος φέτος, υπάρχει κόσμος μυλοπαραγωγή που δεν θα έχουν καθόλου εισόδημα ή πολύ πολύ μειωμένο. Δεν θα μπορέσουν κάποιοι μυλοπαραγωγοί να περάσουν το χειμώνα. Από τώρα αρχίσαν οι άνθρωποι και ζητάνε δανεικά. Και ποιος να τους δώσει δανεικά? Καταλάβατε? Όσον αφορά για την τιμή, η τιμή του μήλου. Η τιμή του μήλου, επειδή οι ποσότητες στην Ευρώπη είναι αρκετά μειωμένες, η τιμή του μήλου είναι αρκετά αυξημένη φέτος. Είναι καλή. Πολύ καλή. Απλώς είναι ότι έχουμε καλή ποιότητα, αλλά έχουμε λίγες ποσότητες σε σχέση με πέρσι και τις προηγούμενες χρονιές. Έτσι ακριβώς. Τίποτα. Λίγο να σταματήσουν και να προσέξουν για μία φορά ή να προσέξουν τους Έλληνες. Αρκετά με τα Τούρκα, γιατί μας είχαν πλημμυρίσει, μας πεθάναν με τις εισαγωγές τις Τούρκες. Και μας φαίνεται ο τρύπανα μετά τα Τούρκικα. Και ο νομός δεν καλλιεργεί μόνο μήλα, καλλιεργεί και πάρα πολλά κυπευτικά. Αλλά οι Έλληνες φαίνεται θέλουν να τρώνε τα Τούρκικα και μετά τους πειράζουν τα αεροπλάνα και τα γεωτρύπανα τα Τούρκικα. Να είναι καλά όλος ο κόσμος.